Λέγεται. Κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. 8 η ώρα θα είμαστε πάνω. Όλοι στην καρδιά. Όποιο γραφείο εδώ μπροστά μου είναι, έχουμε κρατήσει Πασόκ, το έχω σπάσει. Αλήτες. Αλήτες. Αλήτες και καθάρματα. Αλήτες. Όλοι στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία. Θα με δείτε εσύ στον 8.30 μπορεί και να με έχουν συλλάβει. Δεν πειράζει. Και από μέσα θα είμαστε άντρες. Από μέσα θα είμαστε άντρες. Άλλοι είναι οι γυναίκες. Οι γυναίκες είναι άλλοι. Προσπαθούν να κλείσουν το κανάλι. Και μέσα στη φυλακή είμαστε άντρες. Αυτοί είναι φουστάν Ελλάδες, εντροπή τους. Το λιγότερο είναι αυτό που λέτε. Προχωρούμε παρακαλώ γρήγορα. Κλείστε γρήγορα το τηλέφωνο στο επόμενο. Η πολιτική κηδεία και η κηδεία η αληθινή του Μητσοτάκη, όχι η πολιτική. Κηδεία. Ζητούμε από το Θεό να πεθάνει ο Μητσοτάκης και ο Ανδρέας Παπανδρέου, δύο γέροι. Ζητούμε από το Θεό. Εμείς δεν είμαστε αλήτες να τους στείλουμε τραμπούκους. Μου στείλανε στην Καλυθέα πέρυσι. Εγώ όμως δεν στέλνω τραμπούκους, ενώ θα μπορούσα κάλλιστα να έχω. Εγώ ζητώ από το Θεό να πεθάνουν και οι δυο τους. Είναι συμφορά για την Ελλάδα. Είναι έσχος. Αν υπάρχει Θεός, να πεθάνουν και οι δυο τους. Γρήγορα παρακαλώ. Καλησπέρα αρχηγέ μου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, εσύ είσαι μια αδελφή ψυχή. Μη στεναχωριέσαι. Θα περάσουν όλα αυτά. Και θα είσαι εσύ στο κοινοβούλιο. Και τότε να δούμε εάν αυτοί θα μπορέσουν. Εσύ θα πίνεις να μιλάνε κι άλλοι. Και σε κατηγορούνε τότε με τις τηλεοράσεις με όλα. Αλλά θα τους έχεις δημοκρατία. Δεν θα τους έχεις φασισμό. Ευχαριστώ, προχωρούμε. Όλη το βράδυ σήμερα οδός Χαλκοκονδύλη 9, όπου τα κεντρικά γραφεία. Έσχος, κυβέρνηση φασιστών, η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Προσπαθεί να κλείσει στην προεκλογική περίοδο. Κάτι δεν έχει το δικαίωμα. Δεν έχει το δικαίωμα, είναι η υπηρεσιακή κυβέρνηση εκλογική. Δεν έχει το δικαίωμα. Είναι εσχρή. Και ο Παπανδρέος είναι τέρος. Να γλιτώσουν από το Λεβέντη τα δύο χούφταλα. Οι δύο γερουσίες να γλιτώσουν από το Λεβέντη. Τόση ώρα φώναζα για τις γερουσίες και εσείς γελάγατε και λέγατε δεν κλείνει το κανάλι. Τους είδατε. Είδατε πόσο εσχροί και φασίστες είναι και οι δυο τους. Προχωρούμε παρακαλώ. Γρήγορα παρακαλώ, γρήγορα στο επόμενο τηλέφωνο παρακαλώ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί να κλείσει το κανάλι 67. Φασισμός, χούντα Μητσοτάκης και Ανδρέας Παπανδρέου. Φασισμός και χούντα. Εστάλησαν ΜΑΤ εναντίον του Βασίλη Λεβέντη. Αλλά οι εκλογές πλησιάζουν. Η απόφαση ελήφθη. Ένωση κεντρών σε όλη τη χώρα. 300 υποψήφοι είναι ιδιάτιμοι. Θα τους πάρει ο διάολος όλους. Όλους ο διάολος. Ο Θεός καλείται να στείλει καρκίνο στο Μητσοτάκη και τον Ανδρέα Παπαδρέου. Ο Θεός καλείται να στείλει καρκίνο στο Μητσοτάκη και τον Ανδρέα Παπαδρέου. Τον έστειλε στο Φουκαρά το γεννηματά. Τι φταίει ο γεννηματάς. Ένα ανθρωπάκι είναι. Να τον στείλει τον καρκίνο στο Μητσοτάκη και τον Ανδρέα Παπαδρέου. Να γλιτώσει η χώρα από τους δύο αποστάτες. Προχωρούμε. Μ' ακούτε, καλησπέρα. Ναι, λέγεται. Καλησπέρα σας. Η φωνή του καναλιού δεν κλείνει, ούτε ο ψήφος παίρνεται από το Λεβέντη. Ο Λεβέντης ό,τι ήταν για τη φασιστόμουτρα μας ενημέρωσε. Και το βράδυ όλοι στον αγώνα, κύριε Πρόεδρε. Είμαστε μαζί σας, μη φοβόσαστε. Δεν μας κάνει μόνο η τηλεόραση να σας ψηφίζουμε. Μας κάνουν τα ιδανικά σας και η φωνή σας. Είναι φασίστες, κύριε Πρόεδρε. Εύχομαι όλα τα κακά πάνω τους και τα καλά σε εμάς. Με την νίκη, καλά. Κύριε Πρόεδρε. Γεια σας. Γρήγορα στο επόμενο. Είναι η τελευταία εκπομπή του καναλιού 67. Έχει ιστορική σημασία αυτή η μέρα. Έφτασε το τέλος του Μητσοτάκη και του Παπανδρέου. Και προβλέποντας στα γκάλοπ, κάνανε, να μην πω τη λέξη, πλαστογραφούσαν τα γκάλοπ και βγάζανε 0 Λεβέντης. 0 οι ώρες τους να πεθάνουνε. Πρώτη φορά ζητώ από το Θεό να με ακούσει. Να πεθάνουνε οι προδότες της Δημοκρατικής Ελλάδας. Οι προδότες των οστών
του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Γεωργίου Παπαντρέου. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν, ευτυχώς, και τα ζώα. Χαίρομαι που κλείνουν το κανάλι 67. Κλείνουν και τον τάφο τους. Κλείνουν και τον τάφο τους. Κλείνουν. Φασισμός, προδοσία, εσχροί και δυο. Εσχροί και δυο, κυρίες και κύριοι, κάτοικοι της Ελλάδος. Στις 10 του Οκτώβρη δεν αναμετριέται η Ένωση Κεντρών με το βρωμερό δεξιό κόμμα και το βρωμερό πασοκικό κόμμα. Αναμετριέται η ηθική με την ανηθικότητα. Αναμετριέται το δίκαιο με το άδικο. Το βράδυ σήμερα 8 η ώρα. Όλοι στην οδό Χαλκοκονδύλη 9. Αλητεία! 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 Αρκουδέιδες! Τι κλείσανε? Κλείσαν τον ΟΤΕ! Οι αλήτες! Οι αλήτες! Μπλοκάραν οι αλήτες του Παπαντρέου και του Μητσοτάκη τις γραμμές του τηλεφώνου. Αλητεία. Όλη η μούργα. Όλη η μούργα στη δεξιά και στο πάσο. Η μούργα. Τα καθιζήματα. Ποιος έκλεβε το λαό? Ποιος έκλεβε το λαό? Εγώ. Εγώ ή οι κλίκες του Μητσοτάκη και του Παπαντρέου? Ποιος έκλεβε την ταμπακέρα? Αλητεία. Έσχος. Έσχος. Είναι η τελευταία εκπομπή του κανάλι 67. Να πάνε στο διάολο όλοι. Ο Θεός να στείλει καρκίνο στο Μητσοτάκη και όλα του τα σόγια, και στον Παπαντρέου και όλα του τα σόγια. Πέστε να ανοίξει μέσα. Κλείστε το φάξ. Και να παίρνω στο 34-59-219. Ναι. Λέγεται. Ναι, καλησπέρα. Μας μπλοκάρανε όλες τις γραμμές. Ο ΤΕΝ έκρωσε όλα τα τηλέφωνα του καναλιού 67 για να μην μπορεί ο λαός να μιλήσει μαζί μου. Παρακαλώ γρήγορα να παίρνετε στο 34-79-219. Η αλητεία που δουλεύουμε στον ΟΤΕ, τα τροκτικά του Μητσοτάκη και του Παπανδρέου, πάνε να κλείσουν το κανάλι 67 και τα ΜΑΤ του Μητσοτάκη, του Εκχανίων Αποστάτη, είναι σήμερα στο όρος του ημιτού και απαγορεύουν στους τεχνικούς μας να πάνε πάνω. Μαζέψαν 200 στη φύλακες επάνω για να κλείσουν το κανάλι 67. Έσχος, έσχος, Μητσοτάκης και Παπανδρέου, φίδια, φίδια της πολιτικής, φίδια, το λέω με όλη μου την καρδιά. Να στείλει ο Θεός καρκίνο και στους δυο και σε όλους τους τα σόγια. 8 η ώρα όλοι εδώ Χαλκοκονδύλη 9. Περάσανε από τις απειλές στα εγκλήματα. Τι έγινε? Ο κύριος Κουτλίδης λέει: θέλω να εκφράσω τη βαθυτάτη αγανάκτησή μου για τη δόλια και άνανδρη απόφαση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, προσθέτω εγώ με συνεταίρο το παλιό παπατζή τον Ανδρέα, να κλείσει το κανάλι 67, το μόνο ελεύθερο βήμα του λαού. Ο λαός θα αντιδράσει, περιμένω φάξη και τηλέφωνο. Σήμερα τι να αντιδράσει? 8 η ώρα όλοι στην οδό Χαλκοκονδύλη 9. 8 η ώρα όλοι. Άμα έχετε απάνω σας λίγη πέτσα, 8 η ώρα όλοι. Και λίγο φιλότιμο. Κύριε Πρόεδρε. Ναι, λέγεται. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Έχουμε εκμανεί όλοι, αλλά είναι ευκαιρία που περιμέναμε. Θα ανεβούμε στην Ομόνια όλοι. Εγώ θα έρθω με 25 άτομα περίπου. Και όποιον πάρει ο χάρος, δεν υπολογίζουμε κανέναν. Να πάνε στο διάλο οι φασίστες και οι αλήτες. Γιατί τραμπούκι, αλλά καλύτερα. Γιατί τώρα θα πάρετε παραπάνω ψήφους από ό,τι πριν. Εμένα μου λέει η γυναίκα μου, η οποία λέω ευθέως ότι δεν πρόσφερε σε εσάς, ήθελε να ψηφίσει τον Σαμαρά, εγώ εσάς. Και μου λέει, αν το κλείσει το Λεβέντι, αυτό θα ψηφίσω. Ένα ψήφος παραπάνω. Και ώρες θα γίνει 100.000 ψήφοι. Θα βγάλουμε 30 βουλευτές, θα βγάλουμε. Θα πάνε και να πεθάνουν και να αυτοκτονήσουν οι αλήτες. Τα γούνια και τα καθάρματα. Λοιπόν, για να πάρουν και άλλοι, κλείνω και ετοιμάζομαι εγώ. Προχωρούμε, 8 η ώρα στην εδώ Χαλκοκονδύλη. Όλη η Ελλάδα εκεί.
Όλη η Ελλάδα εκεί. Να πεθα... Καρκίνος να πιάσει το Μητσοτάκη και τον Παπανδρέου. Καρκίνος. Θεέ μου, εάν έχεις απάνω, αν είσαι εκεί που είσαι, σε πίστεψα, κάνω αυτή τη δημόσια προσευχή. Πίστεψα το Θεό σε όλη μου τη ζωή στα 41 μου χρόνια. Και στα κατηχητικά πήγα και στις εκκλησίες πήγα και ανήκω σε οικογένεια χριστιανική. Ζητώ από το Θεό αυτό που δεν έκανε ο λαός ως τώρα να το κάνει αυτός. Να πεθάνουν εκεί δυο τώρα στις εκλογές. Πριν τις εκλογές. Και όλος ο λαός να ψηφίσει την Ένωση Κεντρών. Όχι για να βγω εγώ Λεβέντης. Εγώ δεν με νοιάζει. Να μην πολιτευτώ αν θέλετε. Μόνο και μόνο για να τιμωρηθούν οι εσχροί, οι φασίστες που 14 πήρε το αίμα του λαού, πήρε τον υδρότα και το αίμα των εργαζομένων. Επειδή είπα να δώσουμε 60.000 στους αγρότες, επειδή είπα να δώσουμε 90.000 εγκαταλελειμμένες γυναίκες, επειδή είπα να δώσουμε 40.000 επίδομα μητρότητα στις μητέρες, θέλανε να με κλείσουν, να κλείσουν το κανάλι 67, το σπίτι τους να κλείσει και όλα τους τα σόγια να πεθάνουν από καρκίνο. Ποτέ δεν έκανα κατάρα. Την κάνω και θα την κάνει ο λαός της Αθήνας σήμερα το βράδυ, στις 8 η ώρα, στην οδό Χαλκοκονδύλη 9, 8 η ώρα όλοι. Τώρα να καταλάβετε τα ζώα της δεξιάς και τα ζώα της Χαριλάου Τρικούπη, ποιος ήταν ο Λεβέντης. Τα ζώα, σας έλεγα ζώα και γκρινιάζατε. Δεν σας έλεγα για κανένα λόγο, σας αγαπούσα. Αλλά ψηφίζατε ανθρώπους οι οποίοι σας κορόιδευαν, σας πρόδιδαν, σας ενέπαιζαν. Λέρωναν το μητρό σας και την ηθική σας σαν κοινωνία και σαν ανθρώπων. Μπορείτε να παίρνετε και στο 34-79-219 και στο 34-70-2681. Δύο νέα τηλέφωνα παρακαλώ. Εκτός από τα τηλέφωνα που έχετε, στο 34-70-2681 και στο 34-79-219. Πήραν άδεια οι δεξιοί, πήραν άδεια οι χουντικοί, πήραν άδεια οι ξεφτυλισμένοι, πήραν άδεια οι απατεώνες, πήραν άδεια τα καθάρματα. Ποια άδεια δηλαδή? Ο Λαδάς και η κλίκα του, έσχος, και αυτός να πεθάνει μια ώρα αρχίτερα. Λοιπόν, προχωρούμε παρακαλώ. Ναι. Ναι, λέγεται. Ναι, κύριε πρόεδρε. Ναι, λέγεται. Ναι. Ακούστε, το κανάλι μας θα ξανανοίξει μετά. Θα πεθάνει τώρα ο κερατάς ο αλήτης, ο ξεφτυλισμένος. Έτσι, τώρα. Έτσι. Στις 11, 11 του μηνός θα ξανανοίξει περήφανα το κανάλι και θα γίνει ο τάφος τους με αυτό που κάνουν. Αυτό έχω να σας πω. 8 η ώρα όλοι, Χαλκοκονδύλη 9. Κουράγιο, άρρωστο, κύριε πρόεδρε, κουράγιο. Να είστε καλά, να είστε κουράγιο καλά. Και μαζί σας όλοι θα είναι. Οι αλήτες, οι κερατάδες. Άντε γεια σας και κουράγιο. Να είστε καλά. Όλοι παρακαλώ, στις 1 του Οκτώβρη βγαίνει η ημερήσια εφημερίδα μεθαυριανή σε όλα τα περίπτερα. Εκεί τα στηρίζουμε όλα. Προσέχτε, προσέχτε καλά. 1 του Οκτώβρη. Μην αφήσετε γιο, θείο, χωριανό, συγχωριανό, πολυκατοικία, καφενείο, εκκλησία. Μην αφήσετε τίποτα που να μην έχει τη σφραγίδα της Ένωσης Κεντρών και του καναλιού 67. Δεν ήταν χήμερα ο Λεβέντης να παρέλθει. Ήταν ο λαός ο ίδιος. Ήταν το ηφαίστειο της λαϊκής οργής που διώχνει τους ανήθικους και αισχρούς, πασοξίδες και δεξιούς, που δεκαετίες τώρα λαιλατούσαν τη χώρα. Με ακούς? Ναι, λέγεται. Γεια σου, είμαι ένας συναδελφός σου μηχανικός. Σου στέλνω συναδελφικούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Και θέλω να σου πω ότι αυτό που σου κάνουνε σε δυναμώνουνε. Σου συνιστώ ψυχραιμία και καλή επιτυχία. Γεια σου. Να είστε καλά, να είστε καλά. Η νίκη είναι δική μας. Ευγνωμονώ όλο το λαό για τη στάση του. Σήμερα στις 8 η ώρα στην οδό Χαλκοκονδύλη 9. Ευγνωμονώ όλους για τη στάση σας και την αγάπη σας. Σας στέρνω την απεριόριστη αγάπη μου και ευγνωμοσύνη μου. Στο όραμα μιας νέας Ελλάδος, 36 μήνες νύχτα και μέρα βρέθηκα κοντά σας. Βρέθηκα κοντά σας. Κάποιοι δυσπίστησαν στο Λεβέντη, κάποιοι αμφισβήτησαν την ετοιμότητά τους.
την ετοιμότητά μου. Κάποιοι λέγανε μήπως με βάζει ο ένας και ο άλλος. Τώρα είδατε ότι συνεταίροι ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Μητσοτάκης στα 80 τους χρόνια πάνε να κλείσουν το δρόμο του Σαραντάρι για να βάλουν σαμαράδες, να βάλουν προδότες, να βάλουν ξεφτύλες, να μπορέσουν να συνεχίσουν τις απάτες. Ήρθε η ώρα της αλλαγής της πραγματικής. Ήρθε η ώρα τα κόκαλα του Γεωργίου Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο να δώσουν τη λύση. Ψυχραιμία. Οι συνδυασμοί ετοιμάζονται. Είναι οι συνδυασμοί της νίκης. Όλοι φέρτε λεφτά, φέρτε δύναμη, κάντε έρανο, βοηθήστε όλοι να διώξω τη σαβούρα. Πρόκειται για σαβούρα και για ξεφτυλισμένους. Προχωρούμε παρακαλώ. Γεια σας κύριε Λεβέντη. Γεια σας. Μη στεναχωριέστε καθόλου καθόλου. Σας δυναμώνει αυτό που κάνουνε. Μα είναι τρελοί άνθρωποι, δεν υπάρχουν πιο τρελοί από αυτούς. Τρελή είναι, άνθρωπος, ναι. Άνθρωπος που είπε ότι σε 10 χρόνια γιατί θα έχουμε ξεχάσει λέτε την αλήθεια. Την προδοσία του στη Μακεδονία δεν έχουμε ξεχάσει σε 10 χρόνια λέει. Ναι, είναι τρελή. Δεν καταλαβαίνουν τι τους φταίει. Επειδή φτάνουν οι ώρες τώρα, οι μέρες οι ώρες και γι' αυτό τα κάνουν όλα. Δεν το ξέρετε. Να είστε καλά, λοιπόν, να είστε καλά. Μη στεναχωριέστε καθόλου, είμαστε κοντά σας. Να είστε για... καλά, το ξέρω, το ξέρω. Κινήματα που εκφράζουν λαϊκές προσδοκίες αργά ή γρήγορα δικαιώνονται. Το ηφαίστειο της λαϊκής οργής θα κάψει τους φασίστες, τους αισχρούς και ανήθικους που δεκαετία τώρα πίνε το αίμα του ελληνικού λαού. Έστειλαν ΜΑΤ στο όρος του ημιτού για να κλείσουν το κανάλι 67. Να κλείσει ο Θεός τη ζωή τους. Να τελειώνουν εδώ να πάθουν καρκίνο. Καρκίνο και ο Μητσοτάκης και όλο του το ΣΟΗ και ο Παπανδρέου και όλο το ΣΟΗ τα δυσέγγωνα γιατί είναι αισχροί και δυο. Προχωρούμε παρακαλώ. Ακούτε. Ναι, λέγεται. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ο φασίστας ο Κούβελας και ο φασίστας ο Μητσοτάκης είναι αλήτες μόλις της σημασίας της λέξης, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα περάσει αυτό που έκανε ο Μητσοτάκης με τον Κούβελα. Αυτή είναι υπεύθυνη για το κλείσιμο του καναλιού μας. Κουράγιο, όλη στη συγκέντρωση, δεν πρέπει να μιλάμε πολύ τώρα, να μην παίρνουμε τον χρόνο να μιλήσει όλος ο λαός. Να είστε για... καλά. Και με την νίκη στις 10 του Οκτώβρη. Να είστε καλά. Ήρθε η μεγάλη ώρα να βγάλουν τις μάσκες ο Μητσοτάκης και ο Παπανδρέου να δείξουν πόσο τύρανοι και σε ποιο φασισμό πιστεύουν. Σας τα έλεγα και κάποια ζώα. Δεν με πιστεύατε. Έχω λόγους. Θυμηθείτε τις τελευταίες λέξεις εκπομπής του καναλιού 67. Σας τα έλεγα 36 μήνες και κάποια ζώα δεν με πιστεύατε. Και λέγανε με βάζει ο ένας, με βάζει ο άλλος, με χρηματοδοτεί ο ένας, με χρηματοδοτεί ο άλλος. Η αλήθεια είναι ότι εσείς ο λαός στηρίζατε το κανάλι 67 και το ξέρετε πολύ καλά. Με ένα ταπεινό κουμπόνι, με την ηθική σας συμπαράσταση, κρατήσατε όρθια τη φωνή της δημοκρατίας. Στις 11 του μηνός του Οκτώβρη κλείνει το αντένα του Κυριακού του φασίστα και του βασιλόφρανα και αρχίζει ο έλεγχος του Βαρδινογιάννη, του άλλου κριτικού του αποστάτη για το Mega Channel, το οποίο θα κλείσει, σας το ορκίζομαι, θα κλείσει στις 11 του Οκτώβρη. Και στις 11 του Οκτώβρη το πρωί 10 η ώρα το κανάλι 67 θα είναι πάλι μαζί σας για να κάνουμε τον τάφο, τον πολιτικό τάφο του παλαιοκομματισμού και των ανάνδρων υποκειμένων που περιστοιχίζουν σήμερα και τον Μητσοτάκη και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Προχωρούμε παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως. Ναι, Κουτλίδης λέγομαι, σας είχα στείλει το φάξ που μου διαβάσατε προηγουμένως. Πολύ σωστά το με διορθώσατε και ο Παπανδρέου φυσικά είναι στο κόλπο. Να κοιτάξουμε αν μπορούμε να βγάλουμε την εφημερίδα λίγο νωρίτερα, αν γίνεται, αν είναι τεχνικώς δυνατόν. Μία του Οκτώβρη. Είμαστε έτσι να πάμε φυλακή το βράδυ. Θα έρθουμε όλοι κάτω στη Χαλκοντήλ και θα κλείσουμε την Αθήνα. Πολύ σωστά το είπατε και δεν είναι ντροπή να πεθάνουνε. Τέρμα, δεν τους αξίζει τίποτα, αλλά πεθάνουν οι αδερφές. Γεια σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Όλος ο λαός στους δρόμους. Χαλκοκονδύλι 9-8 η ώρα σήμερα το βράδυ. Προσέξτε. Σήμερα Τετάρτη 8 η ώρα. Σήμερα Τετάρτη 8 η ώρα. Καρκίνος να πιάσει την οικογένεια του Μητσοτάκη και την οικογένεια του Ανδρέα Παπανδρέου. Καρκίνος να πεθάνουνε. Ένας χριστιανός ορθόδοξος Βασίλης Λεβέντης αληθινός ζητάει από το Θεό να παρέμβει να πεθάνουν οι δυο χέρι. Στις 10 του Οκτώβρη θα θυμηθείτε το μεγάλο όραμα της Ένωσης Κεντρών. Στις 10 του Οκτώβρη θα λαιλατηθούν οι κάλπες
από τον ίδιο το λαό της αληθινής δημοκρατίας. Τα οστά του Γεωργίου Παπανδρέου και του Ελευθερίου Βενιζέλου. Τα οστά του Γεωργίου Παπανδρέου και του Ελευθερίου Βενιζέλου ας είναι δίπλα σας. Ναι κύριε Πρόεδρε, εσείς. Ναι, λέγεται. Ακούτε. Ναι. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Μη φοβάσαι μωρέ, μη φοβάσαι, όλοι σε αγαπάμε, αλλά σε θέλουμε γερό, ε. Πρόσεχε την υγεία σου αγόρι μου, πρόσεχε να πούμε. Θα τους αλλάξουμε την Παναγία, μη στεναχωριέσαι. Να σε καλά, γεια σου, γεια σου. Έσχος, έστειλε μάτω ο αρκουδέας Μητσοτάκης, γιατί αρκουδιάρης είναι. Έστειλε ΜΑΤ να κλείσει το κανάλι 67 στο όρος του ημιτού. Ζητούμε από τον Θεό να πιάσει καρκίνος την οικογένεια του Μητσοτάκη και την οικογένεια του Παπανδρέου. Εγκλημάτσαν. Ο Γεώργιος Παπανδρέου από τον τάφο του σήμερα ευλογεί το θάνατο του γιού του και του Μητσοτάκη. Το θάνατο με καρκίνο. Και ο Γεώργιος Παπανδρέου και ο Ελευθέριος Βενιζέλος από το ακροτήρι, που είχα την τιμή και τη μεγάλη ευτυχία προχθές που βρέθηκα στα Χανιά να προσκυνήσω, την πλάκα, την απέριτη πλάκα με του τάφου του Ελευθερίου Βενιζέλου. Στις 8 η ώρα όλος ο λαός στην οδό Χαλκοκονδύλη 9 της Αθήνας, στο δρόμο να βγούμε όλοι ενάντια στη βρωμιά της Τριγύλης και στη βρωμιά της Χαριλάου Τεκόμπη. Ένας Δημητροκάλης που λερώνει, λέει, το όνομα της Νάξου, πήγε μαζί με τα ΜΑΤ να κλείσουν το κανάλι 67. Κάποιος τηλεθεατής που μίλησε δεύτερος και μου δόθηκε η εντύπωση ότι ήταν με τον Μητσοτάκη και τον Παπανδρέου, ζητεί συγγνώμη και είναι μαζί μας. Επρόκειτο για παρεξήγηση. Ζητώ και εγώ συγγνώμη. Όπως ζητώ συγγνώμη και για όλες τις φράσεις που ακούγονται. Δεν εκφράζουν τον εαυτό μου. Δεν εκφράζουν τον χαρακτήρα μου. Εκφράζουν όμως την αρχή μου και την αγανάκτηση, υποθέτω, και είμαι σίγουρος, όλου του λαού της Ελλάδας ενάντια στους δρομερούς που τόσα χρόνια λαιλάτουν και βουτάνε 4 εκατομμύρια την ημέρα ο προένας και 3,5 εκατομμύρια την ημέρα ο άλλος από το δημόσιο σιρτάρι για να πληρώνουν τους καρτοπόλεμους και τους αλήτες τους που έχουν τα τρόκτικά τους. Χαίρονται οι φασίστες. Οι φασίστες λένε πόλωση. Να τους πάρει ο διάολος και αυτούς και την πόλωση. Να πάρει ο διάολος όλους τους οπαδούς του Μητσοτάκη και όλους τους οπαδούς του Παπανδρέου. Να τους πάρει ο διάολος όλους. Θα πάσουν πόλωση και θα ψηφίσουν τους οχτοντάριδες επειδή έχουν πόλωση. Με ακούτε? Ναι, ναι. Κύριε Πρόεδρε, σας ακούω. Ναι, είμαι ο Γιάννης Φουράκης. Μάλιστα. Είμαι μαζί σας από αυτή τη στιγμή. Από αυτή τη στιγμή που γίνεται αυτό το πράγμα σε παραμονή εκλογών, είμαι μαζί σας. Έχετε όλη μας τη συμπαράσταση και όλη μας την αγάπη. Για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Μόνο παράκληση. Πιο ήρεμα, είναι καλό αυτό που κάνουν. Δείχνουν το φόβο τους και το πανικό τους. Και χρειάζεται τώρα εμείς να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κατάσταση ήρεμα, χωρίς οξύτητες, και είμαστε μαζί σας και θα νικήσουμε όλοι μαζί για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Να είστε καλά. Το βράδυ θα είμαστε όλοι μαζί. Να είστε καλά. Ήρεμα. Ευχαριστώ πολύ. Το βράδυ 8 η ώρα σήμερα Τετάρτη στην οδό Χαλκοκονδύλη 9. Όλοι για τη δημοκρατία. Κλείνει ο Μητσοτάκης, συνεπικουρούμενος από το άλλο φασίστα μομτρο, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Κλείνει το κανάλι 67. Όλος ο λαός της Αθήνας στους δρόμους. Να καταλάβουν όλοι τι βρωμερή είναι αυτοί δυο. Όλοι. Πλατεία Κάνικος όλοι. Χαλκοκονδύλη 9. Όλοι. Λοιπόν, από αύριο όλοι. Εράνους. Λεφτά. Να δώσετε λεφτά όλοι. Να θάψω το Μητσοτάκη και τον Παπανδρέου και να ξυπνήσει μια νέα μέρα για την Ελλάδα. Ο Θεός να με συγχωρέσει για τις λέξεις που λέω. Ο Θεός να με συγχωρέσει. Βγήκα από οικογένεια, αλλά του δίνω βρωμόσκυλα. Βρωμόσκυλα κάτοικοι της Αθήνας.
Ευτυχώς που υπήρχε άνθρωπος δικός μου στο Υπουργικό Συμβούλιο και μας έστειλε το φαξ. Και, γιατί είναι αυτοί, ας κάνουν, οι άνθρωποι του Λεβέντη είναι παντού, παντού. Και μου έστειλε το φαξ με το οποίο έστειλα και επαλήθευσα και τούτη την ώρα στο όρος του Ημιτού. Έχει βάλει ματ ο Μητσοτάκης για να κλείσει το κανάλι 67. Θέλω να δω αν έχει κότσια. Θέλω να δω αν πόσον καρατίον άντρας είναι να συγκριθούν τώρα όλος ο λαός με τους προδότες των Γερμανών. Όλος ο λαός. Λοιπόν, προχωρούμε. Μου είχε πει ένας βιομήχανος εις τον Ταύρο στην Καλυθέα, ότι στη Μάντρα Αττικής ο Μητσοτάκης ήτανε με 40% ποσοστό συνεταίρος με τους Γερμανούς, με τον ΚΟΣ τους Γερμανούς, και κάνανε αποκασιτέρωση εργοστάσιο που ιδρύθηκε επί Γερμανών, είχαν βάλει συνεταίρο το Μητσοτάκη. Έτσι εξηγείται το ποσοστό του Μητσοτάκη. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης ήτανε μέτοχος 40% στην αποκασιτέρωση στη Μάντρα Αττικής. Λοιπόν, πώς? Στις 8 η ώρα όλοι στην οδό Χαλκοκοντήλη 9, σήμερα 8 η ώρα το βράδυ όλοι. Στις 1 του Οκτώβρη βγαίνει η εφημερίδα μεθαυριανή. Θα τους κλείσουμε όλους. Θα πουλάμε 200.000 φύλλα την ημέρα. Να κλείσουν οι αλήτες όλοι οι άλλοι. Προχωρούμε. Πρόεδρε, χαίρετε. Λέγεται. Ναι, κύριε Πρόεδρε, τη συμπαράστασή μας θα την έχετε σήμερα στις 8 το βράδυ, και την απάντηση στο κλείσιμο του καναλιού 67 οπωσδήποτε θα τη δώσουμε στις 11 του μηνός. Στις 10, στις 10. Στις 10, στις 11, στις 11 θα... που θα είστε μέσα στη Βουλή. Στις 10, 9 η ώρα το πρωί σας κλείνω από τώρα ραντεβού να κάνουμε εκπομπή, να μιλήσουμε, να κάνουμε την πολιτική κηδεία και του Μητσοτάκη και του Ανδρέα Παπανδρέου. Ακριβώς, κύριε Πρόεδρε, γι' αυτό κουράγιο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Χαρά σας. Ευχαριστώ. Ο Θεός να με συγχωρέσει για τα λόγια που λέω. Ζητώ συγγνώμη από το λαό. Εγώ που δεν είπα ούτε ένα ρε στη ζωή μου. Εγώ που δεν έβρισα στη ζωή μου ποτέ, έφτασα στο σημείο να ζητώ καρκίνο για την οικογένεια, όχι μόνο για τον ίδιο, και για την οικογένεια όλη του Μητσοτάκη και του Παπανδρέου. Και ευτυχώς που έβγαλα και από το κόμμα τον αδερφό του, τον Χούφταλο, του Αντρέα, να πάρει ο διάολος όλους τους Παπανδρέου. Όλους. Καρκίνος να τους πιάσει. Προχωρούμε παρακαλώ. Με φώτισε ο Θεός πριν ένα μήνα και το έκανα και αυτό. Έβγαλα όλη τη βρώμα Παπαντρέιδων και Μητσοτάκηδων από κοντά μου, γιατί εγώ είμαι καθαρός και τίμιος. Και αυτοί είναι βρωμεροί όλοι. Όλοι βρωμεροί και τρισάθλοι. Προχωρούμε. Τι? Ναι, λέγεται. Ναι, σας παραστεκόμαστε και θα είμαστε το απόγευμα μαζί σας. Μην ανησυχείτε. Να είστε είμαστε καλά. Είμαστε εδώ μια παρέα από φοιτήτριες και όλοι μαζί σας. Να είστε καλά. Και με το που τους λέτε ζώα, δεν τους υποτιμάτε, τους δίνετε μεγάλη αξία. Τα ζώα είναι τίμια. Βέβαια, φυσικά. Βέβαια. Θα σας υποστηρίξουμε, γεια σας. Να είστε καλά. Μεταφέρτε αυτές τις σκηνές ίσως σε κάποιους που δεν βλέπουν. Πέστε τους την αλήθεια. Είναι η τελευταία εκπομπή του καναλιού 67. Αυτή η εκπομπή γράφεται και θα βγει σε κασέτες. Να μάθει ο λαός ποια είναι η τελευταία εκπομπή του καναλιού 67. Να μείνει στην ιστορία. Τούτη την ώρα γράφουμε την τελευταία εκπομπή του καναλιού 67. Λένε εδώ κάποιοι ερασιτέχνες ότι μόνοι τους θα προσπαθήσουν να βάλουν ραδιόφωνα. Να έχετε το νου σας στα ραδιόφωνα. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Η εφημερίδα μεθαυριανή θα θάψει το Μητσοτάκη και τον Παπανδρέου. Μη στενοχωρήστε. 10 μέρες φτάνουν. Θα τη βγάλουμε μία ακριβώς του μηνός. Να τελειώσω τη Δευτέρα με τους συνδυασμούς. Ελάτε όλοι να βοηθήσετε. Αν χρειάζομαι σε κάποιες περιφέρειες άτομα, ελάτε όλοι το βράδυ. Και αύριο όλη μέρα και συνέχεια μέχρι το Σάββατο να κλείσουν οι συνδυασμοί, να τους γίνει η πολιτική κηδεία όλοι. Μην φοβηθείτε 50.000 στο παράβολο, αρκεί να είστε άντρες δίπλα στους διαδόχους του Γεωργίου Παπανδρέου και του Ελευθερίου Βεντζέλου. Προχωρούμε παρακαλώ. Το κλείνει για 20 μέρες. Εμείς θα τους κλείσουμε τη ζωή, θα τους κλείσουμε για πάντα.
1 του Οκτώβρη, η εφημερίδα μεθαυριανή σε όλα τα περίπτερα της Ελλάδος. Κύριε Λεβέντη. Ναι, λέγεται. Καλησπέρα σας. Μ' ακούτε? Σας ακούω, ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Λυπάμαι πάρα πολλά, πολύ από αυτά που ακούω. Έχουν συγχυστεί πάρα πολύ με τις... με τη Νέα Δημοκρατία και αυτά που σας κάνουν και μιλάτε με αυτόν τον τρόπο. Εύχομαι όμως όλα να πάνε καλά και αυτό θα το αποδείξουμε το βράδυ, όπως είπατε. Καλό κουράγιο σας εύχομαι. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ερασιτέχνες ήρθαν εδώ και είναι έτοιμοι να βάλουν, λέει, ραδιοφωνικούς σταθμούς δίπλα στις συχνότητες της ΕΡΤ. Έχετε το νου σας, έχετε το νου σας, στο ραδιόφωνο μιλάμε, γιατί κλείνουν το κανάλι 67 της τηλεόρασης. Δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει, μακάρι να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, 1 του Οκτώβρη το ραντεβού για την εφημερίδα μεθαυριανή. Παρακαλώ επίσης όλοι να έρθετε να κλείσουν οι συνδυασμοί του κόμματος. Όλοι να έρθετε να βοηθήσετε από αύριο και μετά να έρθετε όλοι. Όλοι, υπάρχουν κάποιες ελλείψεις σε κάποιες περιοχές. Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις. Όλοι να έρθετε να τιμήσετε. Αυτός ο συνδυασμός της Ένωσης Κεντρών στις 10 του Οκτώβρη θα είναι η τιμή σας, θα είναι η δύναμή σας, θα είναι αυτό για το οποίο θα είστε περήφανοι όλοι σας στη ζωή. Γιατί παλέψατε τη βρωμιά, τους εσχρούς και ανήθικους που δεκαετίες τώρα πίνε το αίμα του ελληνικού λαού. Εγκάλεσε, το είπα. Υποψήφιοι βουλευτές χρειάζονται ακόμη μερικοί σε ακριτικές περιοχές και διάφορα νησιά. Παρακαλώ θερμά να έρθετε όλοι χωρίς κανένα πρόβλημα. Στο Χαλκοκονδύλι 9 θα έρθετε όλοι. Από αύριο το πρωί. Όλη συμπαράσταση με λεφτά, ό,τι ταπεινό δίνεστε όλοι. Σας αγαπώ όλους. Είναι η τελευταία εκπομπή του καναλιού 67. Πρέπει να καταλάβατε ότι 36 μήνες δεν σας έλεγα ψέματα. Πρέπει να καταλάβετε ότι σας έλεγα την αλήθεια. Μερικοί όμως τυρβάζατε περί άλλα και νομίζατε ότι ήμουν ένας άνθρωπος που ήθελα από ματαιοδοξία, από οτιδήποτε, να σας παρασύρω. Είναι η αληθινή δημοκρατία. Είναι ο χώρος του κέντρου που θέλει να διώξει τους κλέφτες της δεξιάς και τους κλέφτες του Πασόκ, τους απαντεώνες και τους κλέφτες που έχουν φωλιάσει και στα δύο αυτά κόμματα και λερώνουν και κάποιους τίμιους ανθρώπους που τώρα υποθέτω θα καταλάβουν οι τίμοι της δεξιάς και οι τίμοι του Πασόκ ότι η μόνη ψήφος που τους μένει είναι η Ένωση Κεντρών με σήμα το ουράνιο τόξο. Με σήμα το ουράνιο τόξο και από κάτω Ένωση Κεντρών. Ευχαριστώ όλους όσους ψηφίσατε πέρυσι στις 5 Απριλίου του 1992. Ευχαριστώ τις ατέλλατες εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόρων που θα μου δώσετε την ψήφα σας στις 10 του Οκτώβρη του 1993. 10 του Οκτώβρη διάλεξαν. 10 του Οκτώβρη θα γίνει η πολιτική τους κηδεία. Και ίσως ο Θεός τους έχει στείλει και τον καρκίνο και ο πιο πριν, και ίσως δεν αντέξουν οι παλιόγεροι. Οι παλιόγεροι. Προχωρούμε παρακαλώ. Λέει κάποιος, όσο και να είναι να μην επικαλούμε τον Ανατό, τον επικαλούμε συνειδητά. Ζήτησα συγχώρηση από το Θεό, αλλά ζητώ να στείλει καρκίνο στο Μητσοτάκη και την οικογένειά του και στον Παπανδρέο και στην οικογένειά του. Στέρνω κατάρα και ευχή στο Χριστό που τον λάτρεψα και τον υπηρέτησα δεκαετίες. Δίδαξα σε κατηχητικά σχολεία του Παντελεήμωνα Μπαρδάκου, του Μητροπολίτη Σάμου. Δίδαξα σε κατηχητικά σχολεία στον Πειραιά. Υπήρξα αρχηγός θρησκευτικών κατασκηνώσεων θερινούς μήνες επί 6 συναπτά χρόνια. Παρά τα αυτά ζητώ από το Θεό να πιάσει καρκίνος το Μητσοτάκη και τους κληρονόμους του και τον Παπανδρέου και τους κληρονόμους του, όπως ο Χριστός
Το έκανε για τους Εβραίους που τον σταυρώσανε. Ίδιο τρόπο, ίδιο. Είναι αισχροί και ανήθικοι. Και αν κάποιοι νοιάζεστε, δεν με νοιάζει. Σας λυπάμαι, είστε ζώα αν νοιάζεστε. Τους ψηφίζατε και τους είδατε. Και εγώ ψήφισατε αυτούς. Είμαι και εγώ ένα ζώο παλιό. Αλλά δεν είμαι σήμερα ζώο. Κάποιοι συνεχίζετε και είστε και σήμερα ζώα. Λοιπόν, προχωρούμε γρήγορα. Στο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα ελήφθη απόφαση να κλείσει το κανάλι 67. Τους κλείνουμε τον τάφο. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ έχει αυτοδυναμία, δεν θα πάρουνε. Το διάολο θα πάρουνε. Ο λαός θα τους τιμωρήσει. Δώσαν άδεια στους χουντικούς, δώσαν άδεια στον Κούβελα, δώσαν άδεια στους αλήτες, στους απαντεώνες, στους κλέφτες που αν εφαρμοστεί ποδενές και τους παίρνει ο διάολος. Και δεν δίνει στο κανάλι 67 της ελληνικής τηλεόρασης. 8 η ώρα όλοι στην οδό Χαλκοκονδύλη 9 της Αθήνας να γιορτάσουμε τον τάφο του Μητσοτάκη και του Ανδρέα Παπανδρέου. Φασισμός, έσχος, εσχρή. Επικρατεί αναταραχή, ζητώ συγγνώμη για τις λέξεις που λέω. Ζητώ συγγνώμη. Ο λαός έχει αφηνιάσει. 8 η ώρα το ραντεβού μας. Κάποιοι στενοχωρούνται για τις βρυσιές. Δεν βρίζω, ζήτησα συγγνώμη από το Θεό. Αλλά το κλείσιμο της φωνής, το κλείσιμο της φωνής, έχετε υπόψη σας ότι είναι έγκλημα, είναι ανήθικο. Είναι η ψυχή της δημοκρατίας το κανάλι 67. Και προσπαθούν να λοχεύσουν την ψυχή της δημοκρατίας. Φέρονται εσχρά και ανήθικα στο κανάλι 67 της ελληνικής τηλεόρασης. Και κλείνουν και κάποιους άλλους μικροσταθμούς, ώστε να πούνε εμείς οφείλαμε να τους κλείσουμε όλους. Και κάποιους αφουκαράδες τους παίρνει και αυτούς ο διάβολος για να κλείσουν το Λεβέντι. Ο σκοπός, ο φόβος τους, ο τρόμος τους είναι ο Βασίλης ο Λεβέντης. Σας. Ναι, λέγεται. Γεια σας. Ναι. Το μήνυμα το πήραμε. Το φως της αλήθειας θα λάμψει. Τους τυφλώνει. Δεν μπορούν να δούνε την αλήθεια. Είμαστε εργαζόμενοι, μας εκβιάζουνε. Έχουμε παιδιά στο στρατό, έχουμε παιδιά που πρέπει να δουλέψουμε. Να δουλέψουνε, πρέπει να είμαστε στο ένα κόμμα ή στο άλλο. Μας εκβιάζουνε και δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Θα πετύχετε, η αλήθεια θα λάψει. Η σαπίλα όλα θα φύγει, θα φταίει. Γεια σας. Την αγάπη μου, την αγάπη μου. Σας αγαπώ όλους, σας ασπάζομαι στο πρόσωπο. Μην ξεχάσετε αύριο ορισμένοι θερμόαιμοι να έρθετε γιατί να υπογράψετε τις υποψηφιότητές σας. Στην οδό Χαλκοκονδύλη 9 για υποψήφιοι βουλευτές σε ορισμένες περιοχές να κλείσει ο συνδυασμός αύριο, να τελειώνουμε. Η νίκη είναι δική μας, είναι έτοιμη. Ζητούμε συγγνώμη για τις φράσεις που μεταγυριστήκαμε από το Θεό. Από αυτούς δεν έχω καμία υπεύθυνση να ζητήσω τίποτα. Από το Θεό ζητώ συγγνώμη. Από το Θεό, μόνο ο Θεός υπάρχει. Και επειδή υπάρχει, θα κλείσει το σπίτι και του Μητσοτάκη και του Ανδρέα Παπανδρέου. Και στις 10 του Οκτώβρη ο λαός θα ψηφίσει Βασίλη Λεβέντη. Στις 10 του Οκτώβρη ο λαός θα ψηφίσει λαό. Ο λαός θα ψηφίσει λαό και θα τιμωρήσει τους εσχρούς και τους ανήθικους που του παίρνανε, του κλέβαν την ψήφο τώρα με τα ψέματα και τις απάτες τους. Προχωρούμε παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, γεια σας. Γεια σας. Κουράγιο και ψυχραιμία. Η φωνή σας νομίζω έχει ακουστεί στο λαό και πιστεύω ότι θα καταδικάσει αυτές τις ενέργειες και τα κανάλια αυτά τα οποία είναι παράνομα φαίνεται και αυτά που βρίζανε παράδειγμα τον Παπανδρέο και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία παραμένουν και συνεχίζουν και κάνουν εκπομπές. Πιστεύω ότι θα δικαιωθείτε. Γεια σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Δεν είναι αναμετάδοση, είναι ζωντανό μου λένε. Δεν είναι αναμετάδοση. Έχει στείλει μάτο Μητσοτάκης στον ημιτό, είναι Τετάρτη μεσημέρι. Τετάρτη 6 και 5 είναι η ώρα που μιλάω σήμερα. Τετάρτη 15 του Σεπτέμβρη. Είναι ζωντανή εκπομπή. Ο Μητσοτάκης έστειλε αστυνομία και ΜΑΤ για να κλείσει το κανάλι 67 της τηλεόρασης στον ημιτό. Ήδη εξεδιώχθησαν άνθρωποι και τεχνικοί του καναλιού 67. Όλοι στους δρόμους, 8 η ώρα το βράδυ, σήμερα όλοι στην οδό Χαλκοκονδύλη 9. Εκεί θα πεθάνει και η δεξιά, θα πεθάνει και το Πασόκ. Εκεί, στις 10 του Οκτώβρη,
η πολιτική κηδεία του Μητσοτάκη και του Ανδρέα Παπανδρέου. Όχι, όχι αυτή τη στιγμή, όχι. Ζητούν κάποιοι να μπουν τα γεγονότα της Καλυθέας. Δεν υπάρχει λόγος. Ξέρουν όλοι ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου έστειλε τον Τζοχατζόπουλο στην Καλυθέα για να με σκοτώσει. Το ξέρουν όλοι. Το έχουν δει. Δεν έχει σημασία και να μην το δουν. Αυτή την ώρα πρέπει να μιλήσει ο λαός και να αναθεματίσει, να καταδικάσει και τον Μητσοτάκη και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πώς είναι τέρι, στρέφονται ενάντια στο κανάλι 67. Κύριε Λεβέντη, με ακούτε? Ναι, βεβαίως. Κύριε Λεβέντη, θέλω να σας πω ότι πιστεύω το μεγάλο λάθος σας, το δικό σας, γιατί τώρα είστε εκνευρισμένος και το καταλαβαίνω, είναι ότι δεν είχατε συσπυρώσει τον κόσμο πριν. Κάθε βράδυ σας λέγαμε, κύριε Λεβέντη, κάντε μια συγκέντρωση, να πάρουμε κι εμείς κουράγιο, να δει ο κόσμος τη δύναμη της Ένωσης Κεντρών, και τώρα που μας κλείνουν το κανάλι, τώρα μας φωνάζετε να πάμε 8 ώρα το βράδυ, ξαφνικά. Πες μου εμένα, πόσοι σας ακούνε αυτή τη στιγμή, ενώ το βράδυ έχουν μάθει, ο Λεβέντης μιλάει μια και καλή το βράδυ. Αυτή τη στιγμή πώς θα μαζευτούνε, 5, 10 χιλιάδες, 50 χιλιάδες, πώς θα μαζευτούνε? Ενώ άμα είχατε πει όταν σας λέγαμε, κύριε Λεβέντη, να μαζευτούμε όλοι μαζί τότε, άμα είχατε κάνει μια συγκέντρωση, θα είχε μαζευτεί όλη η Ελλάδα. Και θα πέραμε όλοι κουράγιο, κύριε Λεβέντη. Αυτή τη στιγμή, συγγνώμη λίγο, υπάρχει πληροφορία ότι τραμπούκι του Μητσοτάκη έρχονται στο κανάλι 67 Πειραιός 86 για να μας δείρουν. Κύριε Λεβέντη, εγώ αυτή την ώρα, αυτή την ώρα τραμπούκι του Μητσοτάκη ξεκινάνε από τη Ριγίλης για να μας δείρουν. Να έρθουν εδώ να μας δείρουν. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα έρθουμε και εμείς, κύριε Λεβέντη. Αλλά προσέξτε αυτό που σας λέω. Έπρεπε να είχαμε συγκεντρώσει, να είχαμε συσπυρώσει τον κόσμο από τότε. Αυτό που κάνανε σίγουρα συσπυρώσανε τον κόσμο, αλλά έπρεπε. Θα μάθει ο λαός, ένας θα το πει στον άλλον. Θα μάθει τι έγινε σήμερα το μεσημέρι. Λοιπόν, θα μαθευτεί. Δεν κάνω έκκληση όλο τον κόσμο να κατέβει απόψε. Και 8 η ώρα όλοι. Γεια σας, κύριε Λεβέντη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Προτείων ημερών, μετά από καταιγισμό απειλών, έκανα έγγραφο στον Υπουργό και στον Υφυπουργό, τον κύριο Σαψάλη, για να μας φρουρήσουν και πάλι. Πιστεύω ότι από κάποιους οι οποίοι δεν κινδυνεύουν και που απασχολούν αστυνομικά όργανα τα οποία θα μπορούσαν στο 22% της Ένωσης Κέντρου και στην τηλεόραση του λαού να συμβάλλουν, διότι αν υπήρχε ένα αστυνομικό όργανο εκείνη τη στιγμή, λες ότι θα πιάναμε τον. Προφανώς είναι πολιτικοί λόγοι, λόγοι του ότι εγώ διευθύνω το κανάλι 67, είμαι με τον Βασίλη Λεβέντη και την Ένωση Κεντρών και μου έδωσαν σαφέστατα το μήνυμα ότι αυτό είναι αρχή. Εγώ έχω να πω όμως στον κόσμο πως ό,τι και αν υφίσταμε βγαίνω δυνατότερος και μετά από αυτή την περιπέτεια θα είμαι πιο δυναμικός στο κανάλι. Όμως ας... Το κόμμα της Ένωσης Κεντρών είναι ένα νέο κόμμα. Ιδρύθηκε από τον πρόεδρό μας κύριο Βασίλειο Λεβέντη ένα μήνα πριν τις εκλογές της Β' Αθήνας στις 5 Απριλίου του 1992. Τότε είχε την ονομασία Ένωση Κεντρών και Οικολόγων. Η φράση «Κυκολόγων» δεν υπάρχει πλέον στην ονομασία του κόμματός μας. Αυτό συνέβη για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι οι αντίπαλοι μας δεξιές και του ΠΑΣΟΚ για να δημιουργήσουν σύγχυση στον κόσμο παρότριναν και πρόβαλαν διάφορα οικολογικά κομματίδια, τα περισσότερα με παραπλήσιο έμβλημα με το δικό μας, δηλαδή ουράνια τόξα με δεντράκια κλπ. Εδώ πρέπει να πω, αν και είναι πλέον πανελλήνιος γνωστό, ότι το έμβλημά μας είναι το ουράνιο τόξο και από κάτω γραμμένο Ένωση Κεντρών. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οικολογία